Όλα αυτά δείχνουν τι? Δείχνουν ότι έχουμε μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που μοιάζει με εκείνο το πολύ γνωστό, είναι ο φόβος του goalkeeper πριν από το πέναλτι. Τώρα, από πού θα έρθει το πέναλτι? Προφανώς από την κυρία Μέρκελ. Αν είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Συνένεση και εμφανίσει η κυρία Μέρκελ στον κύριο Παπανδρέου ποια είναι από εδώ και πέρα αυτό που πολύ προσφυώς ονόμασε και ο κύριος Χαρδούβελης η νέα αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης, από εκεί πέρα ή θέλουμε να πιάσουμε ένα καλό διαμέρισμα ή θα μείνουμε στον ημιυπαίθριο. Διότι για ένα διάστημα θα είμαστε στο περίπου. Έχουμε ήδη με τη δόση που θα πάρουμε, έκανα τους υπολογισμούς, θα έχουμε πάρει 53 δισεκατομμύρια, τα μισά. Μαζί με τα 15. Μαζί με την επόμενη θα έχουμε πάρει τα 65, έτσι. Εκεί περίπου βρισκόμαστε. Να δούμε λίγο το θέμα, συμφωνείς? Πάμε να δούμε για και να... το διάγραμμα. Ακριβώς. Να καταλάβουμε, ωραία. Έχουμε ετοιμάσει και έχουμε ένα διάγραμμα. Ένα διάγραμμα. Πού το? Να το. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι μας δείχνει αυτό το διάγραμμα. Είναι όλη η περίοδο. Για να δείξει το επίκεντρο, έτσι. Ναι. Είναι... αυτό είναι το ΕΠ. Είναι όλη η ζωή μας από το 90 έως σήμερα. Έως και φέτος. Όπως βλέπετε, μόνο το 93 είχαμε μία μικρή μείωση του ΕΠ. Η τόσο μεγάλη μείωση, σαν και αυτή που βλέπουμε μετά το 8, 9, 10, 11, δεν είχε συμβεί ένας τέτοιος μεγάλος ρυθμός παρά μόνο όταν έπεσε η Χούντα και είχαμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Ποτέ άλλοτε δεν αντιμετωπίσαμε τέτοιο πρόβλημα και ήταν τότε μόνο για ένα 1,5 τρίμηνο. Αυτό δείχνει και τη διάσταση, την ένταση του προβλήματος, Μπάμπη. Τεράστιο πρόβλημα. Το πάνω κομμάτι είναι το κομμάτι, όπως βλέπετε, είναι η μέση τάση, τη μαύρη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή είναι εκεί που είχαμε υπερβολική κατανάλωση. Άρα βλέπουμε μια μακρά περίοδο όπου υπερβολικής κατανάλωσης. Είχαμε μεγάλη κατανάλωση. Την οποία τώρα βεβαίως η οικονομία μας εκδικείται και λέει δώστε τα πίσω. Και είναι το κάτω κομμάτι, όταν η κόκκινη γραμμή περνάει κάτω από τη μαύρη γραμμή. Και εδώ έχουμε υπερβολική ζήτηση, μικρή υπερβολική προσφορά, μικρή ζήτηση. Και ξανακυνηγάμε τη μαύρη γραμμή. Εδώ τώρα έχουμε κάτι πολύ σημαντικό. Το προηγούμενο τρίμηνο είχαμε μείον 7% την οικονομία. Το τρίμηνο που τρέχει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είμαστε και πάλι κάπου εκεί. Πες μείον 6. Σε δύο τρίμηνα, δηλαδή ένα εξάμηνο, μισός χρόνος, θα είμαστε γύρω στο μείον 6, μείον 7. Εάν μετά το καλοκαίρι δεν ξαναπάρει έστω και λίγο μπροστά η οικονομία, αλλά τουλάχιστον να μην πέφτει με αυτό το ρυθμό, τότε η ελληνική οικονομία θα βρεθεί και θα έχει ολοκληρώσει ένα βήμα στην άβυσσο. Οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ δύσκολοι. Η κατανάλωση δεν θα αρκεί για να μπορέσει να κρατήσει έστω και τα ελάχιστα αυτά στην οικονομία. Η οικονομία επομένως θα πέφτει πολύ χαμηλότερα, τα εισοδήματα θα μειώνονται, οι καταθέσεις θα μειώνονται, όλα θα είναι κάτω. Οι τράπεζες θα αυξήσουν τις απαιτήσεις τους στους πελάτες τους. Δεν θα μπορέσουν να τους κάνουν και δεύτερη μη ρύθμιση. Ό,τι ρυθμίστηκε πέρυσι δεν θα ανανεωθεί φέτος. Αντιλαμβάνεσαι ότι μπροστά έχουμε μια πολύ μεγάλη δυσκολία.